λέει και όπως λέει και όπως λέει ο μεγάλος αθλητικός σχολιαστής Αντώνης Πανούτσος, οι Ιταλοί λένε για το ποδόσφαιρο και τα ποδοσφαιρικά αποτελέσματα ότι το σοβαρό αποτέλεσμα είναι το 1-0. Το 2-0 είναι λίγο υπερβολή να κουράζεσαι. Και το 3-0 και από πάνω είναι αλλά εγγλέζε, δηλαδή όπως κάνουν οι Άγγλοι. Εσείς που είσαστε της Ιταλικής σχολής μπορεί να λέτε 1 ή 2 αριθμούς. Θα μου επιτρέψετε εγώ που είμαι της Αγγλικής σχολής να λέω και τους 4 αριθμούς. 25, 28, 33 και 50. Και θα τους λέω όχι μόνο για αυτό που έγινε στην κρίση, όχι μόνο για αυτό στην κρίση, αλλά πώς φτάσαμε σε αυτή την κρίση. Για τα 35 χρόνια που χτίσαμε το πελατειακό κράτος, για τα 35 χρόνια που γίνανε οι κοινωνικές αδικίες, για τα 35 χρόνια που δεν υπήρχε αναπτυξιακό βιώσιμο μοντέλο. Και βέβαια για τα 20 χρόνια, για τα 20 χρόνια που φτιάξετε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κεντροαριστερή και η κεντροδεξή, για να είναι τόσο περιοριστική στις πολιτικές. Και επειδή αυτά τα επιχειρήματα τα έχω πει πολλές φορές και δεν θέλω να πω ξανά, να πω μόνο ένα καινούριο επιχείρημα. Γιατί τα τελευταία 8 χρόνια πριν από την κρίση έγινε μια συμφωνία με το διάβολο. Εκεί που είχαμε τις διαρθρωτικές πολιτικές, που μέσα από σχεδιασμό, μέχρι από πολιτικές, μέσα από προτεραιότητες μπορούσε να έρθει η ανάπτυξη σε όλη την Νότια Ευρώπη, είπατε όλοι οι κεντροαριστεροί και όλοι οι κεντροδεξοί στην Ευρώπη να μην έχουμε αυτές τις διαρθρωτικές πολιτικές, να τις μειώσουμε και να έρθει το ιδιωτικό κεφάλαιο και οι τράπεζες. Γιατί πιστεύουμε στη φελευθερωποίηση των τραπεζών και έτσι έγινε η μεγάλη κρίση. Όταν ήρθαν αυτά τα χρήματα και όταν ήρθε η κρίση, φύγανε αυτά τα χρήματα.